μέσα στις Σέρες, στην πίστα, όπου θα οδηγήσουμε όλα τα BMW 4M. To drift and enjoy. Μη 4 κουπέ. Το αυτοκίνητο της απόλυτης οδηγικής χαράς, βέβαια M2. M4. M-Performance. Με carbon χυλάκι. Και carbon αεροτομάκι. Fast and Furious χρώμα. Θα είμαι σήμερα εδώ όλη την ημέρα. Θα οδηγήσω όλα αυτά τα αυτοκίνητα, ή τα περισσότερα τουλάχιστον, στην πίστα, στην καλύτερη πίστα της Ελλάδος. Και είμαι πολύ 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 ενθουσιασμένος. Λοιπόν, είμαστε μέσα στην BMW M2 και θα παίξουμε λίγο τους κλέφτες και αστυνόμους. Μπροστά μας έχουμε ένα M2 ντυμένο αστυνομικό. Βέβαια δεν είναι αστυνομία μπροστά μας, είναι ο Θωμάς Παπαπάσχος, ο εκπαιδευτής, παύλα οδηγός, παύλα ένας από τους καλύτερους οδηγούς στην Ελλάδα γενικότερα, ο οποίος και θα είναι το pace car στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το M2 δεν έχει κάτι να πούμε συγκεκριμένο, είναι ένα αυτοκίνητο το πιο μικρό της σειράς M. Πες με τα M5 να ξεκινήσουμε πρώτα. Με 3L turbo κινητήρα, με 370 ύπους. Μάλιστα τώρα βγαίνει και μια καινούργια έκδοση, η M2 Competition, η οποία καταργεί αυτό το μοντέλο, έχει 370 ύπους και βγαίνει το καινούριο με 430, το οποίο λοιπόν έχει τον κινητήρα της M3, M4. Και... Εγώ θα πάω λίγο δεξιά για να δω τα αυτοκίνητα, εσύ συνεχίζει ευθεία. Για να μπορώ να δω ότι όλα τα αυτοκίνητα ξεκίνησαν. Μην με προσπεράσετε κιόλας, πολύ ωραία. Ξεκίνησε και το μπλε, ξεκίνησε και το τελευταίο. Τέλεια. Λοιπόν, είμαστε στις Σέρες λοιπόν για να οδηγήσουμε την τωρινή M2, η οποία... Θα πηγαίνουμε γρήγορα. Θα τρέξουμε στην πίστα, θα το οδηγήσουμε. Δεν θα μας αφήσουν ωστόσο να πάμε στο πακέτο. Ούτε πολύ κοντά. 2 με 3 αυτοκίνητα. Sport Plus. Δεν μπορούμε να πάμε στο Sport Plus και δεν μπορούμε να βγάλουμε τα ηλεκτρονικά. Λοιπόν, πάμε να επιταχύνουμε. Ελάτε, ελάτε. Που είναι λίγο άσχημο, αλλά η εμπειρία θα είναι εξαιρετική νομίζω, ακόμη και έτσι. Πάντα φρενάρουμε νωρίς. Και είναι και πιο fun to drive. Λογικό. Και έχω κάνει πολλές χαζομάρες στη ζωή μου. Το να κυνηγάω όμως αστυνομικό στην πίστα νομίζω είναι κάτι που το κάνω πρώτη φορά. Το κακό στην πίστα είναι ότι είμαστε πολλά αυτοκίνητα και μας πηγαίνουν λίγο κομβόι. Και εγώ το κουμπάω και ακόμα δεν με... Άρα μέσα αριστερά απαλά για να δώσει τρικάρο και φρενάρω για να στρίψουμε. Έλατε. Πηγάνουμε τις γραμμές. Ωραία. Προσπαθείτε να πηγαίνουμε σαν το φίδι. Παιχνίδι.
να πιτάρουμε λίγο. Πάμε για πίτα. Ο ήχος είναι πολύ ωραίος. Ναι. Η απόκριση είναι πολύ πιο ωραία από τη Mi 5. Το τιμόνι είναι πολύ πιο ωραίο από τη Mi 5. Δεν έχω οδηγήσει ακόμα τη Mi 4, αλλά μέχρι στιγμής οι ψήφοι μου πέφτουν στη Mi 2. Είμαι απλός άνθρωπος, παιδί μου. Παίρνω με τα μισά λεφτά. Συμβατικά πράγματα. Ψωνίζω με τα μισά λεφτά. Ωραία, το κίτρινο M4. Τέλεια, το μπλε M2. Πολύ ωραία. Λοιπόν, είμαστε τώρα σε μια BMW M4. Και το μπλε M2. Η οποία... Έχω όλη η ζώνη, κλείστε παράθυρα. Πολύ ωραία. Και πάμε. Η οποία M4 αυτή είναι, δεν είναι καινούργιο μοντέλο, είναι υπάρχουσα, σειρά M4. 431 EP, turbo. Το αυτοκίνητο είναι ένα lime green, κίτρινο, δεν ξέρω ό,τι θες πες το. Θα κάνουμε το ίδιο πανηγύρι με πριν με την M2, θα δούμε όμως και τις διαφορές των αυτοκίνητων στην πίστα και θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Σαφώς είναι πιο ισχυρό αυτό το αυτοκίνητο και πιο κίτρινο. Από το μπλε που είχαμε πριν, το μπροστινό, το M2, το ωραίο. Το αγαπημένο μέχρι στιγμής. Ελπίζω ότι δεν θα με διαψεύσει η M4. Ω, ακούγεται ωραία αυτή. Ακούγεται πιο ωραία. Ω, και έχει παραπάνω δύναμη. Τολμώ να πω ότι μου αρέσει λίγο παραπάνω από την M2. Το τελευταίο Mi 4 πιο κοντά, ελάτε πιο κοντά από την M4. Όπου λίγο να μαζεύουμε το group. Σιγά γιατί φερνάω ένα απότομο αυτό. Το είδα. Ελάτε πιο κοντά. Η διαφορά στη δύναμη είναι αισθητή από τη Mi 2. Νομίζω είναι και πιο... πάμε πάλι, ελάτε. Sound friendly στο αυτί μου, με γαργαλάει πιο ωραία. Ξέρω. Ναι. Προσπαθείς να πατήσεις το προστινό σου καλά για να πατήσεις όσο πιο γρήγορα μπορείς να έρθει και να φύγεις. Μαγγέλη, μου αρέσει πολύ. Πολύ ωραία, έλατε όλοι από πίσω τώρα. Ελάτε, ελάτε. Ναι, μου αρέσει πιο πολύ. Είμαι σίγουρος ότι μου αρέσει πιο πολύ. Λοιπόν, μέχρι στιγμής έχουμε οδηγήσει νέα BMW M5 600 EP 4,4 λίτρα. Τέρας, turbo και τα σχετικά. 600 EP. Οδηγήσαμε το M2 370 EP, το αγάπησα από το πρώτο δευτερόλεπτο που μπήκα μέσα. Τώρα αυτό το M4. Πάμε μέσα στη γραμμή. Πολύ ωραία. Νομίζω θα είναι για μένα το αυτοκίνητο της ημέρας. Μπράβο, δεν ξέρω ποιος οδηγάει. Μην το κλείσω, σου δεν χρειάζεται. Και μην κουνάς το τιμόνι. Πάμε, πάμε. Κρατήσω το λίγο με το τέμπι, θα σταθείς πάνω το πατάρ. Πλησιώνει το τιμόνι, φρενάρει την αφρά, την αφρά, φρένω. Πολύ ωραία. Πάμε, κοιτάξτε εδώ. Ένα άντε. Αυτή η στροφή με την τοποθέτηση. Πιο γρήγορα από το M2. Πάμε πιο γρήγορα. Ή πέσαμε σε καλό team. Είναι πολύ δύσκολη η στροφή, είναι αλήθεια. Πάμε όλα τα αυτοκίνητα να έρθουν κοντά μου. Νομίζω θα ζωηρέψουμε λίγο τώρα, άμα θα είναι αυτός. Μ' αρέσει.
Και trendy χρώμα, ε. Μ' αρέσει. Είμαι The Fast and the Furious. Πάμε, Θωμά. Θέλει λίγο το μητέρα να πείτε πίσω, γιατί όσο είστε εκεί πέρα, εγώ δεν μπορώ να επιταχύνω. Κόψτε λίγο, πείτε πίσω. Ωραία, φύγαμε, πάμε. Συνοψίζοντας, είμαι ερωτευμένος με την Mi 4 Competition. Ας το λέω αυτήν. Το αυτοκίνητο μου αρέσει, όχι γιατί είναι πράσινο, γιατί μου αρέσει απλά πιο πολύ από τη Mi 2. Τόσο πιο πολύ από τη Mi 2, και αρκετά πιο πολύ από τη Mi 5, η οποία παρότι πολύ δύναμη και πολύ ισχύς και πολύ wow και πολύ αυτά, αλλά δεν είναι τόσο το χαρακτήρα μου, του δικού μου τουλάχιστον. Αλλά μέχρι στιγμής όλα ωραία, όλα ανθυρά, everybody is happy.